Γεια σας. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι». Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί απόψε τους πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής. Πιάσα το στόμα της κυρίας που έβλεπε στο παιδί της και λέει «Κοίτα αυτόν εκεί απέναντι, είναι πρώην χρήστης». Αυτό εμένα με πλήγωσε. Άσχετα αν η κυρία αυτή με ήξερε, με έβλεπε, με πλήγωσε. Το μεγάλο μου όνειρο από πολύ μικρό παιδί ήταν να γίνω αστυνομικός. Ήθελα να πάω στην αστυνομία, να δουλεύω εκεί και γενικά στα σώματα ασφαλείας, αλλά δυστυχώς δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, διότι με απέκλεισαν ακριβώς επειδή είμαι κοφή. Όταν θα πας στον εργοδότη για να ζητήσεις δουλειά, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτήσεις, που θα του πεις? Πρώτον θα τον ενημερώσω τι ήμουνα και τι είμαι. Και την εμπιστοσύνη που θα του δείξω, απαιτώ να μου την δείξει. Ελπίζω να τελειώσω από εδώ πέρα, να βρω μία δουλειά, αν μπορώ, και να πάω στο πανεπιστήμιο όπως είχα όνειρο μία ζωή. Σε ποια σχολή? Θεατρικές σπουδές. Η εργασία σαν βήμα είναι κάτι πολύ σημαντικό στη θεραπεία πάνω, ενάντια στα ναρκωτικά, και είναι προϋπόθεση για να ξεφύγεις από αυτόν τον τρόπο ζωής. Είναι προϋπόθεση να σου ανοίξει νέους ορίζοντες και νέο τρόπο σκέψης. Πριν ξεκινήσουμε αυτήν την εκπομπή, να ξεκαθαρίσουμε πως ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, που είναι η επαχθέστερη συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα και μια από τις κύριες αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού, συγκαταλέγεται μεταξύ των προβλημάτων που απασχολούν όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ο αποκλεισμός όλο και περισσότερων και διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και ευρύτερα από τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε, εντείνεται συνεχώς στις τελευταίες δεκαετίες και τούτο έχει ως αποτέλεσμα διαρκώς διευρυνόμενα φαινόμενα διάσπασης του ενεργού πληθυσμού μεταξύ ενταγμένων και αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας, εγκληματικότητας και φασιστικών εκδηλώσεων. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο έντονο αυτό. Αλλά με το να βρεθεί εργασία και το να μπουν στο χώρο της εργασίας τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ίσως αλλάξει και την οτροπία που αντιμετωπίζει υγιής εισαγωγικά πληθυσμός τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να μας προσλάβουν επειδή είμαστε κοφοί. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά προσόντα, περισσότερα ίσως και από τους ακούοντες, για να μπορέσουν να μας προσλάβουν κάπου. Και πιστεύω ότι οι κοφοί είναι περισσότερο δυνατοί, γιατί έχουν μάθει να παλεύουν από πολύ μικροί για πολύ απλά πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια περισσότερη δύναμη ψυχής. Στην αρχή πολλοί από εμάς δεν λέγαμε το πρόβλημα που είχαμε όταν ψάχναμε για δουλειά στους εργοδότες μας, πιστεύοντας ότι υπήρχε φοβερή προκατάληψη. Καθοδόν είδαμε ότι δεν υπήρχε προκατάληψη αυτή, τουλάχιστον στο βαθμό που πιστεύαμε. Και έτσι και η συνεργασία με τους εργοδότες μας ήταν πολύ καλύτερη, αλλά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη και σιγά σιγά να βλέπεις ποιος πραγματικά είσαι και τι μπορείς να καταφέρεις. Στην αρχή το πάθος της την κυριάρχησε. Η Αφροδίτη ήταν ένα κορίτσι με δουλειά, χρήματα, οικογένεια. Δεν της έλειπε τίποτα ουσιαστικά. Σε μια δύσκολη όμως στιγμή της ζωής της, πνίγεται μέσα στο αλκοόλ. Κατρακυλάει, αλλά συνεχίζει να πίνει. Εν ασφάλειές της βρίσκουν καταφύγιο στις δυνατές γουλιές. Όμως, όπως κάθε πτώση έχει και την άνοδό της, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που η κοπέλα έφτασε στον πάτο του πηγαδιού, εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να ακολουθήσει την πορεία προς τα πάνω. Αποφάσισε να αναστηθεί, να σηκωθεί προς την άλλη διάβαση και να μπει στον δρόμο που οδηγεί όχι σε διέξοδο, αλλά στη μεγάλη λεωφόρο της ζωής. Παρακολούθησα το πρόγραμμα των βραδινών της θεραπευτικής κοινότητας Διάβαση. Ο τομέας εκπαίδευση σε βοηθάει
πώς να σου πω, να κάνεις, να μάθεις πράγματα. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται ζωγραφική, είτε αυτό λέγεται computers, είτε αυτό λέγεται γραμματιακή απασχόληση, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός. Με αποτέλεσμα να είσαι ένας πολύ καλός υπάλληλος ή και υπάλληλος να μην είσαι και να είσαι ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, να είσαι πολύ καλός σε αυτό που κάνεις. Την πρώτη δουλειά που πήρα, την πήρα από ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα, φίλους. Δεν είχα βοήθεια ούτε από την οικογένειά μου, ούτε από κανέναν. Πίστεψαν σε μένα, μου έδωσαν την πρώτη δουλειά, που ήταν για ένα διάστημα 3 μηνών, και αμέσως μετά πλέον άρχισα να ψάχνω σαν κανονικός άνθρωπος, χωρίς μέσα και χωρίς γνωριμίες, για δουλειά. Και τα κατάφερα και την βρήκα. Η Αφροδίτη ξέφυγε. Οι υπόλοιποι αγωνίζονται. Ο Τόλης, φοιτητής στο Πολυτεχνείο, είχε πέσει στην παγίδα των ναρκωτικών. Ο Χρήστος στην εφηβεία ανακαλύπτει την ψευδαίσθηση των ουσιών. Η Νατάσα το ίδιο. Όμως και οι τρεις τους συναντήθηκαν και αποφάσισαν να παλέψουν μαζί για να βγουν στην επιφάνεια. Παρακολουθούν το πρόγραμμα κατάρτισης γραφικών τεχνών στην ανοιχτή κοινότητα διάβασης του Κέντρου Θερατείας Εξαρτημένων Ατόμων. Μαθαίνουν να κάνουν όνειρα, να σχεδιάζουν τη ζωή τους σαν μια φύσα. Καταρχήν εδώ πέρα μέσα από την κοινότητα, ξέρω εγώ, υπάρχει και ο στόχος να μάθουμε κάποια πράγματα, παράλληλα δηλαδή με το πρόγραμμα που κάνουμε, να μάθουμε κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν αργότερα είτε να βρούμε κάποια δουλειά και είτε να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις που ήδη μπορεί κάποιος να έχει ή και για κάποιον που δεν έχει γνώσεις, ας πούμε, πάνω σε κάποια πράγματα, να πάρει κάποια εφόδια για την επαγγελματική του ζωή στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και συνέχεια μετά από εδώ, ας πούμε. Τους 6 αυτούς μήνες έμαθα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά εκτός από τα προγράμματα, εμένα αυτό που με βοήθησε πολύ ήταν στο να οργανωθώ εγώ, να οργανώνω τις δουλειές μου. Γιατί ήμουνα γενικότερα, ας πούμε, άτομο που έκανα διάφορα πράγματα και τα έκανα μισά. Και εδώ δηλαδή ξεκίνησα να τα βάζω και σε μία τάξη και να τα ολοκληρώνω. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, πήρα ικανοποίηση. Συν το ότι, ξέρω εγώ, έχω μάθει. Τώρα αυτό το βλέπει και ο Τάσος, ο εκπαιδευτής μας. Έχω μάθει 3 προγράμματα. Εγώ ό,τι έμαθα, το μάθα από εδώ, την ομάδα εδώ. Έμαθα να χειρίζομαι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πιστεύω για τις γνώσεις μου πολύ καλά. Έμαθα να οργανώνομαι σαν άνθρωπος που οργάνωση δεν ήξερα τον Παναγιώ. Και πριν έρθω εδώ και γενικά στη ζωή μου. Μ' αρέσει που έχω μάθει πράγματα και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει και στην επαγγελματική μου ζωή. Εγώ καλά-καλά δεν ήξερα να γράφω. Και ήρθα εδώ σε αυτήν την ομάδα και έχω μάθει αρκετά πράγματα. Και σαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σαν αντικείμενο και σαν άνθρωπος. Εμένα μ' αρέσει. Και καμαρώνω κιόλας, για να σου πω. Θέλουμε να κερδίσουμε κάτι που έχουμε πάθει. Και αυτό σιγά-σιγά το κερδίζουμε. Ο Τόλης την άλλη εβδομάδα φεύγει από την ομάδα, βγαίνει εκτός δομής. Και εγώ ήθελα να είμαι έτσι, δηλαδή αυτόν τον καιρό τον νιώθω πολύ κοντά μου και στενοχωριέμαι κιόλας που θα τον χάσω. Αυτό και ότι σε αυτή την ομάδα εγώ έχω μεγαλώσει, δηλαδή ήρθα σαν μέλος, έγινα βοηθός, έγινα υπεύθυνη, τώρα είμαι εκπαιδευόμενη συντονίστρια. Το ίδιο και ο Χρήστος, το ίδιο και ο Τόλης δηλαδή. Έχουμε μεγαλώσει, είμαστε στην κοινότητα τόσο καιρό και έχουμε μεγαλώσει εδώ σε αυτό το χώρο που βλέπεις. Τόλης βγαίνει έξω, τι του εύχεσαι του Τόλη? Θα το εύχομαι συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εσύ, Χριστό. Τι άλλο. Καλή δύναμη. Και μην με ξεχάσεις. Το πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΘΕΑ είναι το πρώτο και ουσιαστικό βήμα προκειμένου τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες. Όμως μετά τι? Τι θα συμβεί αν δεν απορροφηθούν στην αγορά εργασίας? Όλος αυτός ο αγώνας που γίνεται μέσα στις ανοιχτές θεραπευτικές κοινότητες θα μείνει μισός. Νομίζω αυτό που ξέρω καθένας, έχοντας την εμπειρία, μια δύσκολη εμπειρία από τη χρήση, όπου ούτως ή άλλως προσπαθείς για τα λάθος πράγματα, έχοντας και κάποιες γνώσεις και κάποια εφόδια, όταν τα αξιοποιείς σωστά,
δεν μπορεί να αποτύχει. Εγώ αυτό πιστεύω. Περισσότεροι άνθρωποι εδώ μέσα έχουν δηλαδή τέτοιες δυνατότητες που αν τις αξιοποιήσουν είναι πολύ δύσκολο να μην πετύχουν αυτό που θέλουν. Υπάρχει προκατάληψη έξω στους εργοδότες? Oh yes. Υπάρχει. Υπάρχει όχι στο βαθμό που υπήρχε, αλλά επίσης υπάρχει και υποστήριξη. Και πλέον υπάρχει και λογική του αν ο άλλος ξέρει, τις περισσότερες φορές δεν τον νοιάζει αν είσαι πρώην χρήστης, αν είσαι οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν έχεις την υποστήριξη και έχεις και τις γνώσεις και μπορείς να δείξεις, να το αποδείξεις, να του πεις ότι εγώ μπορώ, κάνω, θέλω, μπορεί να είναι πιο δύσκολο από ότι για κάποιον άλλον που πάει πολύ πιο απλά και τυπικά, αλλά στο τέλος τα καταφέρνεις. Στους εργοδότες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και που προβληματίζονται πιθανότατα του να προσλάβουν στην εργασία τους, ένα άτομο το οποίο έχει απεξαρτηθεί και έχει όμως παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα. Εσείς τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι δεν πρέπει να έχουν στερεότυπα στο μυαλό τους. Να δώσουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να τους μιλήσει, να δώσουν την ευκαιρία να εργαστεί και νομίζω ότι αυτό που θα πάρουν από αυτή την εμπειρία θα τους αποζημιώσει. Θα βρουν έναν άνθρωπο πολύ καλό εργαζόμενο, πολύ καλό υπάλληλο. Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε αυτή τη ζωή και πιστεύω ότι όταν έχεις περάσει μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα, όποιο πρόγραμμα και αν είναι αυτό, που σε έχει βοηθήσει πλέον και είσαι ξανά άνθρωπος, είναι και ευλογία, αν θες να σου το πω και έτσι. Όλο αυτό το πράγμα που έχεις βιώσει και έχεις δει μέσα από αυτό και έχεις πάρει. Γιατί αυτά που παίρνεις είναι ανεκτήμητα. Στο χέρι του είναι να το ρισκάρει. Η ζωή είναι ένα ρίσκο, έτσι δεν είναι? Το κλάδο εργασίας είναι ένας καινούριος χώρος που άρχισε να λειτουργεί εδώ και 2-2,5 μήνες και ουσιαστικά προέκυψε από τις ανάγκες του προγράμματος. Δηλαδή να είναι ένας χώρος που πλέον οι άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα και είναι στη φάση αναζήτησης εργασίας και του να βρουν μια σταθερή απασχόληση, να μπορούν να έρθουν εδώ και να βοηθηθούν. Να ψάξουν πληροφορίες μέσα από τον ημερήσιο και εξειδικευμένο τύπο, να φτιάξουν τα βιογραφικά τους στο κομπιούτερ, να πάρουν πληροφορίες από καταλόγους και από έντυπα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η πληροφόρησή τους. Το άλλο κομμάτι είναι κάποια σεμινάρια που γίνονται και έχουν να κάνουν με εργασιακά θέματα. Και το τρίτο κομμάτι είναι η προσπάθεια που κάνουμε εμείς εδώ πέρα να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επαφής των ανθρώπων που έχουν απεξαρτηθεί και της αγοράς εργασίας, δηλαδή των εργοδοτών. Έχουν έρθει σε εσάς επιχειρηματίες, βιοτέχνες, βιομήχανοι και να πούν ότι ψάχνουμε να βρούμε κάποιους ανθρώπους να προσλάβουμε στην εταιρεία μας και απευθύνθηκαν σε εσάς? Δεν έχουν απευθυνθεί προς το παρόν σε εμάς. Προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι ότι εμείς προσπαθούμε να τους πλησιάσουμε και εμείς προσπαθούμε να τους πούμε τι είναι η δουλειά μας και τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Ας μεταφερθούμε τώρα στην Ξάνθη. Εκεί ένας επιχειρηματίας με πραγματικά ανοιχτό μυαλό απασχολεί και ανθρώπους με ειδικά προσόντα, όπως ο ίδιος τους αποκαλεί. Ο λόγος για τον νέο επιχειρηματία Παύλο Ευμορφίδη. Το κόκκιμα ξεκίνησε το 1989 και το 1992 ξεκίνησε επίσης στη Ξάνθη το πρώτο της εργοστάσιο. Έγινε λοιπόν μια μετεγκατάσταση. Ο πρώτος εργαζόμενος ήταν άτομο με ειδικά προσόντα που λέμε εμείς, ο Γιώργος ο Τρίγκας, ο οποίος μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή του και αποφασίσαμε να τον εντάξουμε στην παραγωγική μας διαδικασία και πιστεύουμε ότι σήμερα είναι ο ειδικότερος εργαζόμενος στον κοκοφίνικα, στον ελαστικό κοκοφίνικα παγκοσμίως. Έχει αποκτήσει μια πείρα μέσα σε 8 χρόνια περίπου που εργάζεται, τεράστια, και η προσπάθειά μας αυτή ευδοκίμησε διότι έμαθε τη δουλειά πολύ γρήγορα, μιας και ήταν κάτι καινούριο για αυτόν, μιας και ήταν καινούριο όρος δουλεύω και αποδίδω και πληρώνομαι. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πιστεύουμε δε ότι δεν μας χρωστάει τίποτα, του χρωστάμε εμείς. Θα έλεγα λοιπόν ότι πολλά τέτοια παιδιά, σαν τον Γιώργο, έμαθαν τη δουλειά, αφοσιώθηκαν
και πιστεύω επειδή κάνουν, επικεντρώνουν την προσοχή τους πάρα πολύ σε αυτό που κάνουν, νομίζω ότι ευκολότερα από έναν ανειδίκευτο απλό άνθρωπο αποδίδουν και εμβαθύνουν σε αυτό που κάνουν. Το πρώτο ερέθισμα όμως για να πάρετε αυτόν τον άνθρωπο και μετά να έχετε συνεχώς άτομα με ειδικά προσόντα όπως εσείς είπατε στο εργοστάσιο σας, ποιο ήταν? Θα έλεγα ότι ο πλουραλισμός στη σκέψη και σε αυτά που κάνει η Κόκκοματ είναι το βαθύτερο ερέθισμα. Αλλά θα λέγαμε ότι είχαμε και μερικές εμπειρίες από ανθρώπους που ήταν γύρω μας και βλέπαμε ότι χαιρόμαστε από υγεία, από οικονομική άνεση, εν πάση περιπτώσει, όσοι μπορεί να έχει ένας μέσος Έλληνας. Γιατί λοιπόν και εκείνος ο κόσμος ο οποίος δεν τα είχε όλα αυτά να μην μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο το δικό μας. Είπαμε στο ίδρυμα το ψυχολογικό κέντρο. Από το 87 μέχρι το 89 έφυγα στρατιώτης, το παράτησα, απολύθηκα και μπήκα μετά μόλις απολύθηκα, άνοιξε το εργοστάσιο στο παλιό. Και από τότε εκεί είμαι στο εργοστάσιο εδώ. Εδώ, εργάζεσαι ανελιπώς δηλαδή. Συνέχεια εδώ. Σε έχω δει πάνω σε μηχανήματα. Έχεις κάποιο πρόβλημα με τα μηχανήματα, τα ξέρεις τόσο καλά? Τα ξέρω. Τα έμαθες εδώ ή άλλο? Εδώ τα έμαθα. Εδώ. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Έχω ακούσει ότι ένας από τους πολύ στενούς σου φίλους είναι το ίδιο το αφεντικό, είναι έτσι? Είναι και τα δύο τα αφεντικά, είναι πολλοί φίλοι. Είμαι άνετος. Πιο πολύ είμαι με τον κύριο Μιχάλη και με Μορφίδη. Εντάξει, έρχεται και ο Πολ. Με τους συναδέλφους σου εδώ πώς θα πας? Εδώ θα πάω πολύ καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαστε πολύ συνεργασία στη δουλειά όλοι μαζί. Είναι κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Γιώργο, τι θα προτιμούς, να καθόσουν στο σπίτι ή που δουλεύεις? Να δουλεύω. Έχω ακούσει ότι όταν ήρθες στη δουλειά δεν ήσουν τόσο άνετος όσο είσαι τώρα. Ξεπέρασες δηλαδή πολλά προβλήματα? Όχι, εντάξει, δεν είμαι τόσο άνετος. Πρώτη φορά μπήκα σε εργοστάσιο. Δυσκολεύτηκε στην αρχή? Λίγο στην αρχή δυσκολεύτηκα. Πού έμαθες τη δουλειά? Στο ίδρυμα. Στο ψυχολογικό ίδρυμα Ξάνθης? Ναι. Πόσο καιρό ήσουν εκεί? 3 χρόνια. Ήσουν σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα, δηλαδή μαραγκού που μάθατε τη δουλειά? Φυσικά. Μετά μπόρεσες, βρήκες δουλειά έτσι εύκολα ή δυσκολεύτηκες? Δούλευα και στα μαγαζιά. Μαραγκάδικο. Δούλεψες σε μαραγκάδικο. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο ένα άτομο με κάποιες ειδικές ανάγκες να είναι έξω από το σπίτι, να δουλεύει δηλαδή, παρά να κάθεται στο σπίτι του? Καλύτερα να δουλέψει. Καλύτερα να δουλέψει, έτσι. Φυσικά. Εγώ δεν μπορώ όμως να κάθομαι στο σπίτι. Δεν μπορείς να κάθεσαι στο σπίτι. Καλύτερα να πάω να δουλέψω. Και όλη μέρα να δουλέψω. Μια σύντομη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Φίλοι είναι κοφάναλοι. Την έχουμε στο εργοστάσιο εδώ και 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά πλήρως εγκληματισμένη και πάρα πολύ παραγωγική. Ικανοποιημένη δηλαδή από την δουλειά της? Ναι, πάρα πολύ. Και άλλωστε η Μορφίλη είναι και παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και η απόδοσή της και το ήθος της. Γενικότερα η όλη παρουσία της νομίζω ότι βοηθάει και τους υπολείπους. Έχει περάσει και αυτή κάποια σχολή, δηλαδή έμαθε τη δουλειά ή την έμαθε εδώ? Κοιτάξτε, η Μορφίλη, μολονότι θεωρείται έτσι ουσιαστικά στα χαρτιά άτομο με ειδικές ανάγκες, επειδή έχει πρόβλημα με την ομιλία και με την ακοή, στην ουσία δεν νομίζω ότι διαφέρει σε τίποτα από οποιονδήποτε εργαζόμενο. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει περάσει κάποιο πρόγραμμα από αυτά που υπάρχουν, του ΑΕΔ ή οτιδήποτε άλλο, δεν το γνωρίζω. Αλλά όταν ήρθε στην επιχείρηση ήταν μια τέλεια εργαζόμενη. Απλώς εξειδικεύτηκε σε ένα αντικείμενο
με σκοπό να είναι ακόμα πιο παραγωγική από όταν ήρθε στην επιχείρηση. Δημιουργεί δηλαδή η ίδια, είναι νομίζω κάτι πάρα πολύ καλό και για αυτή και για μας. Ποιες ακριβώς όμως είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας? Είναι εκείνοι που δεν μπορούν να εργαστούν για λόγους σωματικής αναπηρίας, πνευματικής ανεπάρκειας ή ασθένειας, εκείνοι που ενώ έχουν τα επαγγελματικά εφόδια εμποδίζονται να τα ασκήσουν επειδή είναι τσιγκάνοι, πρόσφυγες, επαναπατρισμένοι, μετανάστες, επειδή δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα ή δεν ξέρουν τον τρόπο να αναζητήσουν εργασία. Εκείνοι που υπό το βάρος της οικογενειακής φροντίδας ή της γεωγραφικής απομόνωσης δεν είναι σε θέση να αναζητήσουν δουλειά. Εκείνοι που για ιδιαίτερους κοινωνικούς, οικογενειακούς και ψυχολογικούς λόγους έχουν αποκλειστεί από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Επαγγελματικά δούλευα σαν σερβιτόρος στη Πλάκα για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά πήγα στρατό και μετά πήγα στο πρόγραμμα, στο 18 άνω. Γεμίρισε μου λίγο για το πρόγραμμα αυτό. Ναι. Ήταν μια απόφαση ζωής για μένα. Δηλαδή ήταν ο βασικός σταθμός της ζωής μου ως εδώ. Με βοήθησε να αλλάξουν πολλά πράγματα, να φύγω, να προσπαθήσω να φύγω από τον κόσμο των ναρκωτικών. Με βοήθησε πάρα πολύ και οι θεραπευτές και το περιβάλλον και τα παιδιά μαζί με μένα με την απόφασή μου να ξεφύγω από τα ναρκωτικά. Όπως φαντάζομαι, απόφαση ζωής είναι και απόφαση να πιάσει μια δουλειά, έτσι? Ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό ήταν... βοήθησε πάρα πολύ στην προσπάθειά μου. Με βοήθησε μετά το πρόγραμμα να επανενταχθώ κοινωνικά πλέον. Να φύγω από την αδράνεια που ήμουνα τόσα χρόνια. Να δω πλέον την εργασία με διαφορετικό μάτι. Άρχισα να νιώθω ότι προσφέρω και ότι αξίζω. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Με έχει βοηθήσει δηλαδή τρομερά στην προσπάθειά μου. Δεν είμαστε τίποτα διαφορετικά άτομα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάναμε κάποιο λάθος σε κάποια ηλικία. Το είδαμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο πώς το είδε και προσπαθούμε να είμαστε πάλι όπως όλος ο κόσμος. Να μην είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι. Το χειρότερο απ' όλα. Ότι είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι. Μας έστειλε εδώ το πρόγραμμα μέσω επιδοτήσεως του ΑΕΔ για να κάνουμε μια καινούρια αρχή και ένα καινούριο ξεκίνημα μετά από όλη αυτή τη μιζέρια που περάσαμε στη ζωή μας και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε το τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής. Η δουλειά είναι σημαντικό για να βγει κανείς, κάποιος από το λούκι που εσύ το είπες μιζέρια? Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η δουλειά, σε βοηθάει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε βοηθάει να μπορέσεις να γίνεις ενεργό μέλος στην κοινωνία, γιατί παλιά δεν ήμουν ενεργό μέλος αφού βρισκόμουν στις ουσίες και η δουλειά είναι ένα κίνητρο για να μπορέσεις να διεκδικήσεις να κάνεις και άλλα πράγματα στη ζωή, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Και πρέπει να δώσουμε απάντηση όσο και είναι δύσκολο. Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ιδιαίτερα στο κέντρο της προσοχής μας βρίσκονται τα πρόσωπα εκείνα που έχουν ή χαρακτηρίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Είπα χαρακτηρίζονται γιατί η δική μου προσέγγιση είναι ότι και αυτά τα άτομα είναι άτομα ειδικών προσόντων, θα έλεγα εγώ, και όχι άτομα ειδικών αναγκών και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Στον πυρήνα της σκέψης για να βοηθήσεις αυτά τα άτομα πρέπει να έχεις πολιτικές απασχόλησής τους. Πρέπει δηλαδή να βρεις όλες εκείνες τις παράμετρες που μπορεί να δώσουν σε αυτά τα άτομα δικαίωμα στη δουλειά, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και δικαίωμα στη ζωή.
γιατί η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου συναρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό της αν μπορεί να είναι χρήσιμος στην κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα στο Υπουργείο. Το λέμε πρόγραμμα κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο χρηματοδοτείται τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους. Θέλουμε να προωθήσουμε στην απασχόληση και να υποστηρίξουμε μέσα από κατάρτιση, γιατί μπορεί να μην μπορούμε όλους να τους προωθήσουμε στην απασχόληση, αυτός είναι ο στόχος μας, 37.000 άτομα αυτή τη χρονική περίοδο. Και από αυτά τα προγράμματα θα υποφεληθούν, μπορώ να σας δώσω έτσι κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, 10.000 άτομα με ειδικές ανάγκες, 8.500 μετανάστες, παλινιστούντες πρόσφυγες, γιατί και αυτοί κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, 8.500 άτομα από διάφορες ομάδες, όπως είναι οι απεξαρτημένοι, όπως είναι οι οροθετικοί, όπως είναι οι αποφυλακισμένοι, που πρέπει να παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι άτομα σε ορισμένες απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές, και βέβαια υπάρχουν και 10.000 άτομα που είναι στον τομέα της ψυχικής υγείας. Είναι μια ξεχωριστή, ή αν θέλετε έτσι, κατηγορία. Έχουμε διαμορφώσει και ήδη λειτουργούν 6 γραφεία ενημέρωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως τα λέμε, στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη. Δηλαδή τους λένε τι πρέπει να κάνουν, τι δικαιολογικά πρέπει να υποβάλουν, με βάση τα προσόντα τους σε ποιες δουλειές μπορούν να πάνε. Έτσι. Επίσης έχουμε πολλές εκπαιδευτικές μονάδες για να καταρτίζουν αυτά τα άτομα. Και τέτοιες ομάδες κατάρτισης έχουμε μονάδες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα. Έτσι πάνω από 250 άτομα καταρτίζονται κάθε χρόνο σε ειδικότητες, όπως είναι υπάλληλοι γραφείων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως είναι η αγγειοπλαστική, όπως είναι η ξυλοδιοκτική. Μάλιστα εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε και μια διαφημιστική καμπάνια και λέμε ότι υπάρχουν προϊόντα από αυτά τα άτομα που δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις αν αυτό το έκανε ο Κώστας ή ο Γιώργος, έστω και αν ένας εκ των δύο είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συχνά εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πολλές φορές οι αντικειμενικές συνθήκες κάνουν αδύνατη την αξιοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, τη συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία και τη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου. Ο αποκλεισμός ορισμένων κοινωνικών ομάδων από την αγορά εργασίας στερεί τελικά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο από σημαντικό παραγωγικό πλούτο. Θέλω να δουλέψω σε τράπεζα, ίσως σε κάποια ιδιωτική εταιρεία. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, πάντως όπου βρω δουλειά βασικά. Αισθάνεσαι έτοιμη να δείξεις τη δουλειά σου έξω, να πεις ότι ναι παιδιά, εγώ αυτή είμαι και κάνω αυτά τα πράγματα? Ναι, ναι, αισθάνομαι. Είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε ίσες ευκαιρίες. Φτάνει να το θέλουμε εμείς και να προσπαθήσουμε. Και αυτό που μαθαίνουμε εδώ πέρα και αυτό που πιστεύω ότι βοηθάει τον κάθε άνθρωπο είναι να έχει ο καθένας την ευθύνη για τον εαυτό του. Και για μένα και για την προσπάθεια που κάνω εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό και να έχω και τη δουλειά μου και να έχω και την ευθύνη τελικά για τον εαυτό μου και για τα πράγματα που θέλω να κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Τελειώνοντας τη θεραπευτική διαδικασία, τα παιδιά αυτά πρέπει να ενταχθούν σε κάποια δουλειά, σε κάποια μόνιμη δουλειά και ποιοτική δουλειά. Γιατί αυτό είναι το οποίο θα τους κρατήσει και θα τους δώσει κίνητρα για να συνεχίσουν. Σήμερα υπάρχουν ομάδες επαγγελματικής κατάρτισης, όχι μόνο τα γραφικά, υπάρχει η κουζίνα, η ομάδα δημοσίων σχέσεων, η ομάδα διαχείρισης, η ομάδα γραμματείας. Σε όλες αυτές τις ομάδες υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες με στόχο να δώσουν τα παιδιά επαγγελματική κατάρτιση και περισσότερα εφόδια, όπως σας είπα και πριν, για να μπορέσουν να δουν και να προετοιμαστούν για την καλύτερη τους κοινωνική επανένταξη και στην αγορά εργασίας βέβαια. Το σύνθημα είναι ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες. Ισχύει στην πράξη? Υπάρχουν προβλήματα. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε από τη μεριά μας είναι να δώσουμε στα παιδιά περισσότερη ενίσχυση και επαγγελματική και ψυχολογική, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, να σας πω ότι υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν γενικότερα τις δημιουργικές ομάδες, αθλητικές δραστηριότητες, ομάδες ενισχυτικής εκπαίδευσης, δηλαδή παιδιά τα οποία τα ενισχύουμε στα κομπιούτερ,
στη γλώσσα, στα ελληνικά, στα αγγλικά. Βλέπω ότι τους πιάνουμε σφαιρικά, τους δίνουμε πολλά πράγματα ώστε τους προετοιμάζουμε, αν θέλετε, να τα συνεχίσουν και αργότερα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν αρκετές σχολές οι οποίες μας στηρίζουν δίνοντάς μας υποτροφία. Και αυτό είναι ένα θετικό κίνητρο και για τα παιδιά να ξέρουν ότι στη φάση κοινωνικής επανένταξης, παράλληλα με τη δουλειά τους, το πρόγραμμα έτσι είναι μια πλάτη που τους δίνει στήριξη στην εκπαίδευση και βέβαια η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν θα πας με το καλό να χτυπήσεις την πόρτα ενός εργοδότη, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα του πεις? Το πρώτο πράγμα που θα του πω θα είναι ότι ξέρω αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, αυτά που ξέρω. Και θα πεις που τα έμαθες. Και βέβαια θα πω. Είναι σημαντικό για σένα να είσαι ειλικρίνης απέναντι στους ανθρώπους? Να σου πω πραγματικά ότι για μένα δεν είναι θέμα αν είναι σημαντικό ή όχι. Για μένα αυτό είναι, μου βγαίνει πλέον αυθόρμητα. Αυτό να γίνεται, ξέρεις, γιατί αυτό τόσο καιρό μαθαίνω. Και αυτό είναι κάτι που με βοηθάει κιόλας. Όχι στην συνεργασία μόνο, με κάνει εμένα σαν άνθρωπο να νιώθω καλύτερα. Δεν σε ενοχλεί η ιδέα ότι ίσως κάποιοι στενοκέφαλοι να έχουν μια προκατάληψη? Όχι, όχι, εγώ θέλω να το ξέρουν από την αρχή αυτό. Πόσα άτομα με ειδικά προσόντα απασχολείται στο εργοστάσιο? Είναι 7-8, αλλάζουν, έρχονται καινούργοι, υπάρχουν και οι σταθεροί μας, έτσι, εκτός από τον Γιώργο, και αυτοί οι άνθρωποι αποδίδουν πάντα τα αναμενόμενα, θα έλεγα, αυτά που προσδοκά κάθε επιχειρηματίας, και είμαι βέβαιος ότι και άλλοι επιχειρηματίες μπορούν να κάνουν το ίδιο και σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων ή σε συσχετισμό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, εμείς έχουμε γύρω στους 200 ανθρώπους σαν όλο κόκκωμα, το γεγονός κόκκωμα, τα καταστήματα, παραγωγή κτλ. Και 7-8 παιδιά είναι με άτομα με ειδικά προσόντα. Νομίζω ότι και άλλοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν, και άλλοι επιχειρηματίες, και να μην φοβηθούν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα αποδώσουν. Θα έλεγα ότι θα αποδώσουν πολύ περισσότερο, αν το δούμε καθαρά οικονομικά. Αν το δούμε όμως και κοινωνικά, θα δούμε ότι θα δώσουν πολλά ηρεμιστικά πράγματα στον επιχειρηματία. Δεν θα μπορεί να πάει σπίτι του πιο ήρεμο το βράδυ, γιατί επιτελεί κοινωνικό έργο, βοηθάει ανθρώπους που αλλιώς δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά, θα ήταν απομονωμένοι, θα ήταν στο σπίτι τους χωρίς να γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει κάποιος με τηλεεργασία, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι πανέξυπνος. Και δεν το λέμε για κανένα λόγο να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους άτομα με ειδικά προσόντα. Το λέμε διότι υπάρχει πολλοί κόσμος, όπως ο Χόπκιν, ας πούμε, ένας, το γνωρίζετε όλος ο κόσμος, το γνωρίζει, τον αστροφυσικό, ο οποίος δεν νομίζω ότι συγκρίνεται το μυαλό του με το δικό μας. Άρα λοιπόν δεν έχει κίνηση, αλλά έχει κίνηση τεράστια το μυαλό του. Θέλω να καταλήξω το εξής, ότι υπάρχουν μορφωμένα παιδιά για τον ΑΒ λόγο με μια κινητική έτσι, δυσχέρεια ή εν πάση περιπτώσει πρόβλημα, που θα μπορούσαν σπίτι τους να κάνουν τεράστιες δουλειές, να κάνουν ένα marketing, να κάνουν μια έρευνα αγοράς τεράστια δηλαδή, που δεν μπορεί να την κάνει ένας απλός άνθρωπος που κουράζεται εύκολα, ενώ εκείνοι 24 ώρες στο σπίτι τους και μπορούν μέσω ίντερνετ. Όταν λοιπόν λέω τηλεεργασία, εννοώ ότι και από μακριά μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο να δουλεύει στο σπίτι του, να αποδίδει και να χαίρεται τους καρπούς και αυτός και εσύ. Όχι μόνο στην Ξάνθη αλλά και στην Αθήνα, πολλοί βιοτέχνες και επιχειρηματίες απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πολιτεία δεν αρκείται μόνο στην επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων, αλλά και στους επιχειρηματίες. Όποιος επαγγελματίας λοιπόν απασχολεί άτομα με ειδικές ανάγκες επιχορηγείται για 36 μήνες από ειδικό κονδύλι του ΟΑΕΔ, με τη μόνη υποχρέωση να συνεχίσει ο εργαζόμενος να δουλεύει σε αυτόν για τους υπόλοιπους 10 μήνες, μέχρι ότου βρεθεί ένας άλλος χώρος εργασίας στην ίδια ειδικότητα. Αυτό βέβαια θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που δεν θέλει ο παλιός επιχειρηματίας να συνεχιστεί αυτό το ιδιότυπο καθεστώς εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητά τους, όποια είναι αυτή. Κατά τα άλλα, ζητάμε να προσφέρουν το καλύτερο που μπορούν για τη δουλειά μας. Από έναν φίλο πληροφορήθηκα για αυτή τη δυνατότητα που παρέχεται μέσω του ΑΕΔ και αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες επιδοτούνται. Βρήκαμε το αρμόδιο γραφείο του ΑΕΔ και ζητήσαμε να μας προτείνουν, μάθαμε τους όρους και ζητήσαμε να μας προτείνουν κάποια άτομα. Προσλάβαμε κάποιους ανθρώπους και είδαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
Δουλεύω σε αυτήν την επιχείρηση 5 μήνες τώρα. Είμαι εδώ στην αποθήκη και πάνω στα γραφεία. Γενικά διάφορες δουλειές. Είμαι νευροπαθής. Κάνω αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό. Πιστεύεις ότι η δουλειά σε έχει βοηθήσει? Πάρα πολύ. Όλα τα άτομα πιστεύω με ειδικές ανάγκες, όταν έχουν κάποια εργασία, είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα άτομα να εργάζονται. Σίγουρα κάπου αγανακτήσει όταν έχεις και κάποια εργασία, είναι ψυχολογικό κάπου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή να έχουμε εργασία, να δουλεύουμε, να νιώθουμε ότι είμαστε καλά και ότι προσφέρουμε. Η σχέση σου με τους υπόλοιπους νέους ποια είναι? Μια χαρά όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανείς δεν σε αντιμετωπίζει ως ένα άτομο με ειδικές ανάγκες δηλαδή? Όχι, κανένας. Πιστεύω ότι για να σε αντιμετωπίσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες πρέπει να δώσεις εσύ το δικαίωμα. Αν φέρεσαι όπως φέρεσαι, πιστεύω ότι και οι άλλοι σου φέρονται normal. Δεν σου φέρονται, δεν σε ξεχωρίζουν σαν να σου φέρονται ειδικά, σαν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Κουβαλάει, κάνει διάφορες δουλειές και λέει ότι δεν είναι πολύ βαριές γι' αυτό. Θα ήθελα να μας πει πόσο τον έχει βοηθήσει καταρχήν αυτή η δουλειά. Παλαιότερα, παλιά, είχε προβλήματα στις σχέσεις του και με τους υπόλοιπους, αλλά και με ανθρώπους που μπορεί να ήταν συνεργάτες ή συνάδελφοι. Σε άλλες δουλειές. Σε άλλες δουλειές. Στην προηγούμενη του δουλειά, λέει, εργαζόταν πολλές ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και ήταν πολύ βαριά η δουλειά. Ένα σύντομο διάλειμμα και θα τα πούμε αμέσως μετά. Προσπαθώ, όπως όλος ο κόσμος, μέσα από τη δουλειά να βγάλω κάποιες απολαβές για να μπορέσω να ζήσω. Είμαι από το 94, από τότε που άνοιξε το μαγαζί. Ήρθα μέσω του προγράμματος που έχω τελειώσει, το 18 άνω. Είδα ότι το αφεντικό και οι συνθήκες είναι καλές. Είναι και παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει και αυτά το πρόγραμμα και μπορούμε και συνεννογιόμαστε καλύτερα, γιατί έχουμε και περάσει σχεδόν και τα ίδια βιώματα. Και δουλεύω εδώ πέρα, γιατί δεν έχω κανένα παράπονο. Για έναν άνθρωπο, για έναν πρώην χρήστη, ο οποίος πια πάντα το συνοδεύει το πρώην, δηλαδή έχει απεξαρτηθεί, υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική αντιμετώπιση? Υπάρχουν προβλήματα. Εκτός από... δεν είναι τα προβλήματα αυτά που μπορεί να λύσει μόνος σου. Δηλαδή το να πας να δουλέψεις και να ζεις όπως ζει όλος ο κόσμος, είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει σε κάποια γειτονιά, σε κάποια συνοικία. Και το στίγμα αυτό δεν φεύγει, του πρώην. Εγώ, για παραδείγματος χάρη, έμενα στο Παγκράτη και όταν τελείωσα το πρόγραμμα είχα στο μυαλό μου να, εφόσον είχα γίνει και άλλος άνθρωπος, να αλλάξω καινούργια συνοικία, άλλη συνοικία, να είναι όλα μου από την αρχή, να ξαναγεννηθώ. Γιατί όντως ήμουν και άλλος άνθρωπος, δεν ήμουν αυτός που ήμουν πριν, γιατί ξέρω ποιος είμαι εγώ και κάθε μέρα αγωνίζομαι. Αλλά όσο να είναι, κάπου μέσα σου σε πειράζει, άσχετα αν δεν το βγάζεις έξω, το καταπίνεις και συνεχίζεις να προχωράς μπροστά.
Σε αυτή την αλλαγή, πόσο βοήθησε το ότι έχεις μια δουλειά? Πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι είναι το α και το μέγα η δουλειά. Γιατί αν δεν δουλέψω, δεν θα έχω χρήματα για να μπορέσω να ζήσω. Και εφόσον δεν θα έχω χρήματα για να μπορέσω να ζήσω, ή που θα έχω τη μητέρα μου να μου δίνει την οικογένειά μου, ή που θα αρχίσω πάλι να κάνω κάτι από τα παλιά. Να βρίσκω λεφτά παράνομα με διάφορους τρόπους. Η δουλειά είναι το α και το μέγα, πιστεύω εγώ. Και μου κάνει πολύ καλό εμένα. Ξεκινήσαμε το 1994 περίπου. Τότε προσλάβαμε πρώτη φορά απεξαρτημένα άτομα. Με αυτά ξεκινήσαμε δηλαδή. Όταν ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε μόνο με απεξαρτημένα άτομα. Για τη διαφήμιση ότι υπάρχει μια επιδότηση για αυτά τα άτομα, κάποιο ποσό τέλος πάντων, και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Βασικά δηλαδή, το κίνητρο ήταν το οικονομικό αρχικά. Δεν ήταν κάτι άλλο. Είστε ικανοποιημένος? Απόλυτα, μια χαρά. Δεν υπάρχει δηλαδή προβλήματα όπως με όλους εργαζομένους, όχι κάτι ειδικό δηλαδή. Αρχικά όταν ξεκινήσαμε το 1994 δεν είχα εμπειρία αντίστοιχη και είχα δεθεί πολύ με τα παιδιά αυτά. Είχαμε γίνει φίλοι δηλαδή, είχαμε γίνει, πώς το λένε, πολύ κολλητοί ας το πούμε έτσι. Τελικά τα πράγματα είναι τόσο ρόδινα όσο δείχνουν? Όλα δουλεύουν ρολόι, μήπως ζούμε στην πλέον ανεπτυγμένη στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας χώρα και δεν το έχουμε αντιληφθεί? Υποκύπτουμε λοιπόν στον πειρασμό να παίξουμε τους συνηγόρους του διαβόλου και έτσι ρωτήσαμε τους επιχειρηματίες αν θα προσελάμβαναν τα άτομα αυτά σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε το μπόνους της επιδότησης. Η ειλικρίνειά τους είναι αφοπλιστική. Εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, είναι βέβαιο ότι δεν θα είχα προσλάβει τόσα άτομα. Δηλαδή, η επιδότηση σε εμάς συγκεκριμένα μας δίνει την ευχέρεια να δημιουργήσουμε επιπλέον θέσεις εργασίας και να δώσουμε δυνατότητες στην επιχείρηση να κάνει κάποια βήματα μπροστά. Η αλήθεια είναι, και αυτήν θα πρέπει να πούμε, ότι ο λόγος που ξεκίνησα και πήγα και έψαξα για το πώς θα προσλάβω, θα έχω κάποιους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στην εταιρεία, το κίνητρο ήταν αυτό. Εμείς θα τα απορρίπταμε. Έτσι, από πρώτη ματιά. Και αποδεχόμαστε να προσλάβουμε αυτά τα άτομα και βλέπουμε ότι είχαμε κάνει λάθος. Βέβαια, καταβάλουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να συνεργαστούμε μαζί τους. Η επιδότηση, εντάξει, βοηθάει, όπως και να το κάνει. Βοηθάει στην προσαρμογή τους, στο πώς, τέλος πάντων, να μάθει, αν θες, τη δουλειά. Βοηθάει και εμένα, ας πούμε. Δηλαδή, το χρόνο που χρειάζεται για να μάθει τη δουλειά αυτός, εκεί δεν σου στοιχίζει, αν θες, ιδιαίτερα. Ενώ ένας άλλος εργαζόμενος, από τη στιγμή που μπαίνει μέσα, αρχίζει και πληρώνεται κανονικά. Εκείνο του πληρώνεις και την εκπαίδευση, ας το πούμε έτσι. Σε αυτό είναι λίγο βοήθεια. Έχεις κάποια βοήθεια, δηλαδή. Ο επιχειρηματίας, αν το κοιτάξει και κάπως διαφορετικά, καθαρά οικονομικά, έχει και ένα συμφέρον με την έννοια ότι επιδοτούνται αυτές τις θέσεις. Βέβαια, γνωρίζω ότι εσείς δεν το κάνατε για να επιδοτηθείτε. Όχι, εμείς το κάναμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Μας αρέσει, δινόμαστε, ξέρω εγώ, αποδίδει κιόλας στο τέλος. Και δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι. Όμως τώρα το Υπουργείο Εργασίας νομίζω ότι έχει θεσμοθετήσει διάφορες επιδοτήσεις που στο τέλος καταλήγουν να είναι και κερδοφόρες αυτές οι σκέψεις. Δηλαδή το να πάρεις έναν άνθρωπο και να τον έχεις 18 μήνες και να δεις αν θα πάει καλά ή όχι. Με βέβαιος ότι θα πάει καλά, έτσι, αν αφοσιωθείς λίγο και να παίρνεις και την επιδότηση. Δηλαδή το τερπνό με το ωφέλιμο. Πιστεύω ότι πολλοί επιχειρηματίες πρέπει να το τολμήσουν. Δεν είναι ένα τόλμημα, είναι ένα εγχείρημα που είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι θα πετύχει. Παίρναν άτομα με δικές ανάγκες, τα προσλάμβαναν για την συγκεκριμένη περίοδο της επιδοτήσεως και με τη λήξη απέλυαν. Οπότε ουσιαστικά λειτουργούσε η επιχείρηση με επιδοτούμενη απασχόληση συνέχεια.
η πολιτική για την απασχόληση των ατόμων δικές ανάγκες, όπως γίνεται σε όλα τα σύγχρονα κράτη του κόσμου, πρέπει να συνδυαστεί όχι μόνο με την επιδότηση θέσεων απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα με την πολιτική κατά των διακρίσεων. Διότι αν προκηρυχτεί μια θέση σήμερα στον ιδιωτικό τομέα και ένα άτομο με δικές ανάγκες που έχει τα προσόντα όλα, καταθέσει αίτηση για να τον προσλάβουν, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τον προσλάβουν. Όχι γιατί δεν θα έχει τα προσόντα, αλλά γιατί θα έχει την αναπηρία. Θα μπορούσε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες και δίμε κινητικά προβλήματα να γίνει μέσα σε μια νύχτα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής? Ναι, και αυτό έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, μετά τους ανάπηρους ποδοσφαιριστές, ρωτήσαμε μήπως έχουμε και ανάπηρους μαϊμούδες, οι οποίοι σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες κερδίζουν λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Το κερδίζουν σε εισαγωγικά. Για να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την περίπτωση. Αυτά γίνονταν στο παρελθόν. Τώρα με τους νέους νόμους έχουμε βάλει ασφαλιστικές δικλίδες. Να σας πω ένα στοιχείο. Φορέας πλέον αυτής της επιδότησης που σας είπα προηγούμενα δεν είναι η επιχείρηση όπως ήταν παλιά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πήγαινε η επιχείρηση στις καταστάσεις στον ΟΑΕΡ και ήταν μια θεώρηση και στη συνέχεια πληρώνονταν. Τώρα την παίρνει ο ίδιος ο άνεργος, ο ίδιος ο επιδοτούμενος. Παίρνει την κάρτα του, είναι αυτός ο φορέας πλέον της επιδότησης των 8.000 δραγμών που σας είπα προηγούμενα ή ανάλογα με την κατηγορία από όσο είναι το ποσό. Δεύτερον, οι προσλήψεις γίνονται με συνολικό προγραμματισμό. Δηλαδή, η επιχείρηση μας λέει πλέον σε τι ειδικότητες έχει ανάγκη και εμείς τις στέλνουμε τα πρόσωπα. Δηλαδή, οι επιτροπές που λειτουργούν στα πλαίσια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών, των ίδιων των εργαζομένων του κράτους και με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να βάλουμε τέρμα σε αυτό που γινόταν στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί μια πολιτεία να διασφαλίσει όλα αυτά που είπα προηγούμενα, αν ένας είναι κακός επιχειρηματίας. Αλλά τότε όμως προβλέπονται αυστηρές ποινές και κυρώσεις. Σκέφτομαι και την προηγούμενη μου ζωή και την τωρινή. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω. Αυτό που νιώθω δηλαδή αυτή τη στιγμή, το φυσικό μέσα μου που πηγάζει από τον ίδιο μου τον εαυτό, μέσα από την ικανοποίηση που έχω φτιάξει εγώ ίδιος τα πράγματα, δεν μπορεί να συγκριθεί. Είμαι από 14 χρονών στις ουσίες μέσα. Και η ζωή μου πέρασε όλα αυτά τα χρόνια, περάσανε μέσα σε μία τρεπάλη, μπορώ να πω, σε ένα ψέμα μέσα. Δηλαδή δεν ήταν η ζωή μου αυτή, αλλά την έζησα και δεν μπορώ να έσβησω το παρελθόν. Και προχωράω, κοιτάω μπροστά μου να κάνω τώρα κάτι, να κάνω κι εγώ κάποια οικογένεια σαν άνθρωπος. Αλλά πρώτα θέλω να βρω, να ανακτήσω εγώ τις δυνάμεις που θέλω για τον εαυτό μου πρώτα, για να μπορέσω μετά να παντρευτώ και να συντηρήσω κάποια οικογένεια. Αν δεν είχες δουλειά θα το σκεφτώσουν αυτό? Το να παντρευτώ? Mm-hmm. Όχι, με καμία δύναμη. Αν δεν εργαζόμουν, μα δεν εργάζεσαι δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Δεν μπορείς να συντηρήσεις τον εαυτό στον ίδιο. Αλλά ούτε και η οικογένεια φυσικά, έτσι. Είναι το πρώτο και το βασικό σκαλοπάτι. Να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση, οι προσωπικές δυνατότητες να αποδειχθούν, τα ταλέντα, οι κλίσεις. Και αυτό δίνει τόνωση στην προσωπικότητα γενικότερα. Και ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον εαυτό του σαν μια ολότητα και όχι σαν ένα ιατρογενές πρόβλημα, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Η αναπηρία είναι κοινωνικής φύσης πάντοτε. Σας 3 Δεκέμβρη, η μέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3 Δεκέμβρη, η μέρα της δύναμης της ψυχής και της ανθρώπινης ευαισθησίας. 3 Δεκέμβρη,
Ημέρα αφιερωμένη στα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Μπορούμε όλοι να διασφαλίσουμε το σεβασμό τους, συμμετέχοντας στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας που εγγενιάζει η ΕΣΑΕΑ με την ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. Αριθμός 0800 20100. Όλοι διαφορετικοί. Όλοι ίσοι. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με ειδικές ανάγκες.